Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνουν οι αγρότες. Στη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία έστησε μπλόκο στην μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών, οι οποίοι ήθελαν να φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Οι αγρότες όμως πέρασαν με τα τρακτέρ τους μέσα από τα χωράφια και αύριο αποφασίζουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Συγκεκριμένα αύριο στη Νίκη Αλάρισσας θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Χαμηλούς τόνους διατηρεί η κυβέρνηση και διαμηνύει ότι οι πόροι που έχει στη διάθεσή της δεν είναι ανεξάντλητοι. Γι' αυτό και δεν εξετάζονται πρόσθετα μέτρα. Τώρα, το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία έκανε πριν από λίγη ώρα πρεμιέρα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προκειμένου να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Οι διαφωνίες στα κόμματα είναι οριζόντιες, ενώ στη Νέα Δημοκρατία μετρούν πόσοι βουλευτές θα καταψηφίσουν ή θα απέχουν. Ενώ παράλληλα υπάρχουν και ισχυρές αντιδράσεις από την Εκκλησία. Θα συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Κολοβάτσιο, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες, οι σύγχρονες επιτροπές της Βουλής στο νομοσχέδιο αυτή την ώρα μιλούν και ολοκληρώνουν τις εισηγήσεις τους εισηγητές των κομμάτων. Να πούμε ότι πάντως, παρά το ότι έχει κυριαρχήσει το δημόσιο λόγο το νομοσχέδιο για το ομόφυλα ζευγάρια, είναι λίγοι βουλευτές που παρακολουθούν την επιτροπή. Mm-hmm. Τώρα, το ενδιαφέρον θα είναι την Τετάρτη που ξανασυνεδριάζει η επιτροπή, μεθαύριο δηλαδή, όπου θα δούμε αν θα υπάρχουν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, όπως ζήτησαν πάρα πολλά κόμματα εκ δεξιών από τη δεξιά πτέρυγα της Βουλής, όπως η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και η Νίκη. Να σας πω ότι το νομοσχέδιο θα μπει την ερχόμενη Τετάρτη, 14 του μηνός, στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί την επόμενη μέρα το βράδυ. Όπως υπολογίζουμε και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας στηρίζουν το νομοσχέδιο και καταψηφίζουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι λοιπόν υπολογίζουμε ότι περίπου 243 βουλευτές θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, να το υπερψηφίσουν. Όμως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, υπάρχουν διαφωνίες και θα υπάρχουν διαρροές από όλα τα κόμματα. Πάντως δεν θα υπάρχει πρόβλημα, Κατερίνα, γιατί για να ολοκληρώσω το νομοσχέδιο χρειάζεται την απλή πλειοψηφία 120 βουλευτών για να περάσει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και εμείς περνάμε στις εξελίξεις γύρω από την έκρηξη στο Υπουργείο Εργασίας. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκονται όλες οι κάμερες ασφαλείας από την Σταδίου. Και μάλιστα όχι μόνο από την ημέρα της έκρηξης. Ακόμα αυτό που περιμένουν οι αρχές και με μεγάλη αγωνία τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι η προκήρυξη της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Καθώς όσο δεν βγαίνει προκήρυξη, υπάρχει φόβος για νέο χτύπημα. Προφυλακίστηκε ο 78χρονος παππούς, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη εγγονή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας όπου βρισκόταν η μαμά και η γιαγιά της μικρής. Αν και η καταγγελία είχε γίνει το 2022, ο ηλικιωμένος είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Περισσότερα για αυτήν την σοκαριστική πραγματικά υπόθεση θα μας πει η δικαστική μας συντάκτρια, η Άννα Σταματιάδου. Άννα. Ο 78χρονος Κατερίνα αγνόησε την κλίση, νόμιζε ότι ήταν από την τροχιά, δεν πήγε ποτέ στην ανάκριση. Ούτε και σήμερα είπε κουβέντα στα δικαστήρια του Πειραιά. Η δικογραφία έκλεισε, εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης και έτσι ουσιαστικά οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, γενετήσεις πράξης κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το παιδί ζούσε ένα εφιάλτη περίπου 5 χρόνια από τα 9 έως και τα 13 του έτη, μέσα στο ίδιο το σπίτι της οικογένειας και ενώ ήταν εκεί η μητέρα του και η γιαγιά του σε διαφορετικά δωμάτια. Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Σοβαρό είναι το πρόβλημα υδροδότησης της Αίγινας μετά και το σαμποτάζ στον υποθαλάσσιο αγωγό. Για δεύτερη εβδομάδα παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό οι 12.000 κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της Αίγινας εξαιτίας της δολιοφθοράς που διαπιστώθηκε στον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης. Όπως είπαν κάτοικοι και φορείς του νησιού στον Γιάννη Σωτηρόπουλο, υπάρχει το νερό από τις γεωτρήσεις. Ωστόσο είναι ακατάλληλο και γι' αυτό όλοι αναγκάζονται να αγοράζουν και να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό.
Επιτόπια αυτοψία στο σημείο της δολιοφθοράς, μαζί με στελέχη του λιμενικού, έκανε το πρωί ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, το αργότερο την επόμενη εβδομάδα θα έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Πειραιά το πόρισμα του λιμενικού για την υπόθεση της τέταρτης δολιοφθοράς μέσα σε 2 χρόνια σε αυτόν τον υποθαλάσσιο αγωγό, που σημειωτέων στήχησε 23 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αποκατάσταση της σοβαρής αυτής ζημιάς εκτιμάται ότι θα πάρει το αργότερο 1,5 μήνα. Εκτός συνόρων θα πάμε τώρα. Εθνική τραγωδία στη Χιλή. 112 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις μεγάλες πυρκαγιές που σαρώνουν τη χώρα. Μαύροι καπνοί έχουν κατακλείσει τον ουρανό στην τουριστική περιοχή Βαλπαράισο, στα κεντρικά της χώρας, και οι φλόγες τυλίγουν δάση, πόλεις και χωριά. Ο παράδεισος μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Πολλοί βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα. Θύματα μιας τραγωδίας που θυμίζει το Μάτι. Η μεγαλύτερη στη Χιλή μετά τον σεισμό του 2010. Η λίστα των νεκρών δυστυχώς αναμένεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν ακόμα εκατοντάδες αγνοούμενοι. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Star στην νοηματική γλώσσα. Εσείς για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί το Shopping Star. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με την Μάρα Ζαχαρέα. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας. We'll be right back.